Θα συνδεθούμε τώρα με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Ευτυχίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Τσαπανίδου, και χρόνια σας πολλά. Και χρόνια πολλά και σε εσάς. Βλέπουμε, κύριε Ευτυχίδη, ωστόσο, τις εικόνες αυτές που μας έρχονται από τη Μαριούπολη και σφίγγεται η καρδιά όλων μας. Είναι εικόνες απόκοσμες, είναι εικόνες που δείχνουν μια ισοπεδωμένη πόλη, μια πόλη που έχει πάψει πια να υπάρχει στο χάρτη, θα έλεγε κανείς. Τι πληροφορίες έχετε εσείς, τι μαθαίνετε από εκεί? Καταρχήν να πω για τις εικόνες που φαίνονται με τους τσετσένους, είναι όντως το κτίριο της Αγγελίας, δεν είναι η κεντρική διοίκηση της πόλης. Είναι το κτίριο της Αγγελίας, λοιπόν. Ναι, είναι το κτίριο της Αγγελίας. Το κέντρο φαίνεται να ελέγχεται ακόμη από τον Ουκρανικό στρατό και την Αζόφ, αλλά οι περισσότερες περιοχές πλέον έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους. Σε περιοχές που έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους υπάρχει εκένωση, κύρια προς τη Ρωσία και τον Ντανιέτσκ. Υπάρχει δηλαδή κόσμος που μετακινείται είτε στο Ταγκαρόκ της Ρωσίας, είτε στο Ντανιέτσκ και από εκεί πάλι προς τη Ρωσία. Στις υπόλοιπες περιοχές ο κόσμος παραμένει στα υπόγεια. Υπάρχει ανταλλαγή πυρών μέσα στη βολή. Χτυπάει ο ένας τον άλλον σε πολυκατοικίες που μένουν άνθρωποι και τα πλήγματα αυτά συνεχίζουν να έχουν νεκρούς αμάχους. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση των ανθρώπων. Εγώ λαμβάνω πάρα πολλές εκκλήσεις από φίλους και ανθρώπους που βρίσκονται αποκλεισμένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, είτε γιατί δεν υπάρχει αυτοκίνητο, είτε γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται στα υπόγεια. Είναι μια φοβερή κατάσταση στην οποία δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει μια συνολική παράβαση ώστε να αποκλειστούν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Ευτυχίδη, έχετε πληροφορίες αν υπάρχουν προμήθειες? Δηλαδή, εμείς μαθαίνουμε ότι έχει τελειώσει εδώ και μέρες το φαγητό, έχει τελειώσει εδώ και μέρες το νερό στους άμαχους που είναι στα καταφύγια. Έχουμε την αίσθηση ότι από αυτά που ακούμε και βλέπουμε από τα πλάνα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι ανθρώπους σκοτωμένους που κανείς δεν τους μαζεύει για να τους θάψει. Τα τρόφιμα και το νερό δεν υπάρχουν στις περιοχές που είναι ακόμη αποκλεισμένες. Σε περιοχές εκεί που μένονται οι μάχες, δηλαδή. Μπράβο. Σε περιοχές που έχουν μπει ήδη ή οι Ρώσοι είναι υπό ουκρανικό έλεγχο και μπορεί να φτάσει βοήθεια, βοήθεια φτάνει. Σε δηλαδή, τι ποσοστό έχουν καταλάβει περιοχές της πόλης? Ποιο ποσοστό της πόλης είναι υπό ρωσική κατοχή? Η αριστερή όχθη είναι όλη υπό ρωσική κατοχή και οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει και σε εκένωση. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έχουν μεταφερθεί ή στο Ντανιέτσκ ή στο Ταγκαρόκ της Ρωσίας, σε πανσιόν που τους διαθέτουν ή σε άλλα ιδρύματα. Στην δυτική πλευρά επίσης έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι. Ο δρόμος που μένει ίσως ανοιχτός είναι αυτός προς το Ζαπαρόζια, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανθρώπους, οι οποίοι τον επιλέγουν με δικό τους ρίσκο. Πρακτικά σημαίνει... Μπορεί να βρεθούν ανάμεσα σε διασταυρώματα πυρά. Ακριβώς αυτό. Και δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν το υπόγειό τους, όσο και αν πεινάνε, όσο και αν διψάνε, γιατί θεωρούν πιο κρίσιμο να διατηρήσουν τη ζωή τους. Βλέπουμε φοβερές καταστάσεις. Θα δούμε ανθρώπους όταν ανοίξουν τα υπόγεια που θα είναι σχελετωμένοι από την πείνα ή διψασμένοι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ξαναλέω, που έχοντας άδεια κάποιοι να μεταφέρουν συγγενείς πρώτου βαθμού, εισέρχονται και στο υπόγειο που βρίσκονται οι δικοί τους προμηθεύουν τους υπόλοιπους και με νερό και με κάποια τρόφιμα. Μάλιστα. Που δίνει ουσιαστικά κάποια παράταση στην αντοχή των κατοίκων, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι στα όρια της. Μας είπατε ότι έχουν ανοίξει, ότι οι Ρώσοι στις περιοχές που καταλαμβάνουν στέλνουν όσους θέλουν να φύγουν από την πόλη προς τη Ρωσία, τους κατευθύνουν σε ρωσικό έδαφος. Ναι, στο Ταγκαρό και στο Ντανιέτσκ έχω. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάποιον άλλο να φύγει εύκολα από την πόλη, όπως μας λέτε, και γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα και γιατί μπαίνουν σε περιοχές που μένονται μάχες. Δεν μπορεί κάποιος να προωθηθεί δηλαδή στην Ουκρανία για να μπορέσει μετά να φύγει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όλη η περιοχή, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι μια περιοχή μαχών. Δεν ξέρεις ποιος ελέγχει ποια περιοχή ή ποιος θα ανοίξει πύρα εναντίον ποιου. Τις προηγούμενες μέρες στηρίχθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι διάδρομοι και κάποιοι κάτοικοι κατάφεραν να φύγουν. Mm-hmm. Φυσικά υπήρξαν και εκεί απώλειες μεταξύ των ομάχων.
υπήρξαν και εκεί αυτοκίνητα που χτυπήθηκαν. Σας είπα, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Κύριε Ευτυχίδη, να σας ρωτήσω, αν γίνεται ανακατάληψη εδαφών από την πλευρά των Ουκρανών, βλέπουμε δηλαδή ότι επί 3 εβδομάδες, μπορεί και περισσότερο, οι μάχες εκεί είναι πάρα πολύ σκληρές και ακόμη δεν έχουν καταφέρει οι Ρώσοι να πάρουν ολόκληρη την πόλη. Είναι περιοχές που τις ξανακερδίζουν οι Ουκρανικές δυνάμεις. Να σας πω τι γίνεται. Είναι περιοχές, ναι, που επιστρέφουν, αλλά είναι πρόσχερο γιατί ουσιαστικά πλέον είναι περικυκλωμένες οι Ουκρανικές δυνάμεις. Από την αρχή της κρίσης είχα τονίσει και είχα επικεντρώσει το ενδιαφέρον όλων μας σε αυτό που θα γίνει στη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη αρχικά την υπερασπίζονταν 22.000 άντρες του Ουκρανικού στρατού, της Αζόφ και δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σήμερα μιλάνε για 7.000 άντρες οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κέντρο της πόλης και στις περιοχές προς το εργοστάσιο Αζοφστάλ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι συγκλονιστική αντίσταση που έχουν συναντήσει οι Ρώσοι σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Και φυσικά δυσχεραίνει το έργο η ύπαρξη αμάχων στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Ευτυχίδη. Να είσαστε καλά.